Salve Paracristis, Gengo, Mia Proficio Vitro, Anim Lumen Domena Dio, Gengit Lumen Presbiesis, Gesi Medici, Gengie Iam, Veres Medatis, Gimici, Gisteotopu, Ine Imera Sabodosio, Sirotis, Kasnopia, Nenci, Katirotina, Timumen, Tim Panagia, Vespina, Όχι μόνο με τους εξαίρετους ύμνους, αλλά και με τα ιερά αναγνώσματα. Έτσι και η Ευαγγελική Περικοπή είναι ίδια που ανακοινώσκεται σχεδόν σε κάθε θεομητορική εορτή και περιέχει ένα εγκάρδιο μακαρισμό προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στην αρχή της Περικοπής αναφέρεται η επίσκεψη που έκανε ο Κύριος Ιησούς στο σπίτι της Μάρθας, της αδελφής της Μαρίας και του Λαζάρου, φίλου του Χριστού. Το σπίτι αυτό ήταν στη Βηθανία, ένα μικρό χωριό έξω από τα Ιεροσόλυμα. Εκεί λοιπόν πήγε ο Κύριος και με χαρά περίγραφη τον υποδέχτηκε η Μάρθα και η Μαρία. Αμέσως η Μάρθα σκαλή υποδέσποινα ρίχθηκε στη δουλειά. Ήθελε να προσφέρει στον Κύριο την καλύτερη δυνατή φιλοξενία και γι' αυτό επιδόθηκε στα μακυρέματα των φαγητών, στην προετοιμασία του τραπεζιού και σε ό,τι άλλο επινοούσε η αγάπη της. Στο μεταξύ ο Κύριος κάθισε και άρχισε να διδάσκει πόσο ανέπαυε τις ψυχές ο Θείος του Λόγος. Τις μεγάλες αλήθειες ήταν αυτές που αποκάλυπτε. Αφησιωμένη η Μαρία η αδελφή της Μάρθας, καθόταν ως πιστή μαθήτρια παρά τους πόδας του Ιησού και ήγουε των λόγων αυτού. Κάποια στιγμή όμως η Μάρθα που ήταν αποσχολημένη και πνιγμένη σε πολλή εργασία, εξέχασε το παράπονο της. «Κύριε, δεν σε νοιάζει που η αδελφή μου με άφησε μόνη μου να υπηρετώ και να ετοιμάζω το τραπέζι. Πες της να με βοηθήσει». Και ο Κύριος αποκρίθηκε, «Μάρθα, Μάρθα, με λυπνάς και τη βάζει περί πολλά, ενώνδες την κρύα, βασανίζεις και ταλαιπωρείς το νου σου με πολλές αγωνιώδεις φροντίδες και κουράζεσαι για να προετοιμάσεις πολλά πράγματα, ενώ ένα είναι χρήσιμο και αναγκαίο, η ακρόαση του Λόγου του Θεού. Αυτή είναι η αναγκαία πνευματική τροφή για την ψυχή. Αυτή την αγαθή μερίδα διέλεξε η Μαρία και αυτή είναι η μερίδα που δεν θα εξαφαιρεθεί ποτέ. Διότι ο κύριος πνευματικής αντιστροφής δεν είναι προσωρινές και θαρτές, αλλά πνευματικές και αιώνιες. Τα λόγια αυτά του Κυρίου Ιησού είναι καθοδηγητικά για όλους μας. Πολλές φορές ασχολούμαστε με χίλια δύο πράγματα και αφήνουμε το ουσιώδη, φροντίζουμε για το σώμα και παραθεωρούμε την ψυχή. Βρίσκουμε χρόνο για τα πάντα εκτός από τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Αυτός όμως είναι που έχουμε πραγματική ανάγκη, τον Λόγο του Θεού που μας αποκαλύπτει την αλήθεια και μεταγγείλει τη ζωή και δύναμη. Γι' αυτό και ο Κύριος μακάρισε όποιον ακούει και εφαρμόζει τον Λόγο του Θεού, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς σε άλλο περιστατικό που ανακοινώθηκε στη συνέχεια της Ευαγγελικής Περικοπής. Κάποτε ενώ ο Κύριος δίδασκε μια ευσεβής γυναίκα που στεκόταν ανάμεσα στο πλήθος και τον άκουγε με προσοχή ξαφνικά, καθώς ήταν ενθουσιασμένη από τα σκαλία του, τον διέκοψε και φώναξε δυνατά. «Μακαρία η κυρία η βαστάσε σάσε και μαστίουσε θύρα σας. Μακαρία και της ευτυχισμένη είναι η γυναίκα που σε γέννησε και σε θύγασε». Τότε στράφηκε ο Κύριος προς αυτήν και είπε, «Σωστό είναι αυτό που λες και βέβαια είναι μακαρία η μητέρα μου. Όμως να ξέρετε ότι μακάρι και πανευτυχής είναι και εκείνοι που ακούνε τον Λόγο του Θεού με προθυμία, με πολύ και τον εφαρμόζουν. Πράγματι είναι μακαρία και της ευλογημένη και χαριτωμένη Μαρία, διότι αυτή είναι εξέλεξεν ο Κύριος και ο Θεός για να γίνει η μητέρα Του.
με την υπερφυσική γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού υπαρθένους Μαρία, αναδείχθηκε βασίλισσα των ουρανών και ανοιγείται ως τιμιωτέρα των χερουβείμ και δοξωτέρα των συγκρίτων των Σεραφείμ. Έγινε πάσε μακαρίτο μένσε τιμόνιν Θεοτόκον, ψάχνουμε στα μεγαλινάρια της εορτής, πανηγυρίζουμε το γεγονός ότι η Παναγία μας, αν και το σκήνομά της μετατέθηκε από τη γη στον ουρανό, δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, ενδιέφερε για τον καθένα μας και δέχεται τις προσευχές μας, για να μας χαρίσει την ακαταμάχητη προστασία της. Τιμούμε την υπεραγία Θεοτόκος και γι' αυτό αφιερώνουμε πλήθος ιερώνων στην χάρη της και προσκυνούμε με βάβια τις θαυματουργές εικόνες της. Δεν ακεί όμως μόνο αυτό. Ο Κύριος επιβεβαίωσε τον μακαρισμό της, τον συμπλήρωσε και με τον άλλον μακαρισμό. Αληθινά μακάριος είπε είναι αυτός που ακούει τον Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζει. Με πηξίδα των λόγων του Θεού έζησε η υπεραγία Θεοτόκος, γι' αυτό και μακαρίζεται από όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Ας να ακολουθήσουμε, ώστε να γίνουμε και εμείς αληθινά ευτυχισμένοι. Μεταφώ Θεό, Θεό.